Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε πιπεριές γεμιστές με φέτα και ντομάτα. Γι' αυτό θα χρειαστούμε πιπεριές μακρόστενες, ντομάτα, μία ντομάτα φρέσκια κομμένη σε κυβάκια, φέτα, λάδι, πολύ λίγο, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Καταρχάς, έχουμε πάρει την πιπεριά μας. Θα σας δείξω πώς κάνω την πρώτη για να καταλάβετε. Την κόβω παράλληλα με το κοτσάνι μας. Της κάνω και μία κάθετη στο κοτσάνι γραμμή και με το μαχαιράκι μου και με τα χεράκια μου της βγάζω από μέσα τα κουκούτσια της. Και είναι έτοιμη. Να κάνουμε άλλη μία, να τη δείτε. Την κόβω εδώ, τη χαράζω και εδώ, την ανοίγω σιγά σιγά και προσπαθώ να τις βγάλω από μέσα τα κουκούτσια της. Την τεινάζω, την έχω πλύνει πρώτα βέβαια και είναι έτοιμη. Πάμε να σας δείξω τον τρόπο που θα τις φτιάξουμε, θα τις γεμίσουμε. Θα βάλουμε τη φέτα σε ένα μπολ. Η φέτα είναι γύρω στα 300 γραμμάρια. Την έχω τρίψει. Θα βάλω και την ντομάτα. Δεν με πειράζει που έχει υγρά η ντομάτα. Θα την πιει ούτως ή άλλως. Ανακατεύω. Θα ρίξω πάρα πολύ λίγο λαδάκι μέσα. Το υπόλοιπο θα το κρατήσω για μετά. Αλάτι όχι πάρα πολύ, γιατί είναι αλμυρή η φέτα, και πιπεράκι όσο πικάντικο το θέλετε. Ανακατεύουμε καλά και αυτή είναι η γέμιση. Είναι πάρα πολύ απλή, πολύ μεσογειακή και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Θα πάρω ένα πιρέτσι. Θα παίρνω μία-μία πιπεριά, θα τις βάζω μέσα γέμιση. Και θα το τοποθετώ στο πυρέξ μου. Έτσι θα κάνω με όλες τις πιπεριές μου. Δεν χρειάζεται πολύ, απλά να υπάρχει παντού. Οι πιπεριές μας γεμίσανε, το ζουμάκι που υπάρχει μέσα το ρίχνω και αυτό, δεν μας πειράζει, που μας περίσσεψε από την ντομάτα. Τώρα εδώ όπως είναι θα ρίξω μέσα κόκκινο πιπεράκι, γλυκό ή αν σας αρέσουν τα λίγο πικάντικα μπορείτε να ρίξετε και πικάντικο, πολύ λίγο αλάτι, το υπόλοιπο το λάδι μας θα ρίξω ρίγανίτσα. Ερυθισμένη. Και αν σας αρέσει, είναι του γούστου σας, ρίχτε και λίγο δυόσμο τριμμένο, ξερό. Πάει πάρα πολύ με τη φέτα. Μας είναι έτοιμο το μεζεδάκι μας. Θα το βάλουμε στο φούρνο, στο αερόθερμο, στους 200, για 30 με 35 λεπτά. Ανάλογα το φούρνο, το κάνουμε μέχρι να ψηθεί η πιπεριά μας. Όπως βλέπετε, οι πιπεριές μας είναι ψημένες έτοιμες μετά από 30 λεπτά. Αν θέλετε πιο ξεροψημένες μπορείτε να τις ψήσετε κι άλλο. Επιτρέψτε μου να σας σερβίρω. Στην πιατέλα μου έχω βάλει φρυγανιές και θα βάλω πάνω και από μία πιπερίτσα. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μεζές, με μπύρα, με κρασί, με τσίπουρο. Θεωρώ ότι είναι καλοκαιρινό φαγάκι, γιατί η πιπεριά βγαίνει πιο πολύ το καλοκαίρι. Είναι έτοιμος.
Εάν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!